Να σταθούμε τώρα και στη γειτονική χώρα. Είναι βέβαιο, η Μαρία Ζαχαράκη θα μας το πιστοποιήσει, είναι βέβαιο ότι οι δηλώσεις Μέρκελ καθόλου δεν άρεσαν στην Άγκυρα, όπως επίσης δεν αρέσει στην Τουρκία και η στρατηγική των συμμαχιών που ακολουθεί συστηματικά η Αθήνα εδώ και πολύ καιρό. Πρώτον, Νίκη, βλέπουν αυτή τη στροφή της Γερμανίας, έστω και σε λεκτικό επίπεδο. Δηλαδή, πλέον η Γερμανία και ο Χάικο Μας και η Άγγελα Μέρκελ κάνουν λόγο για κυρώσεις. Και αυτό εδώ σχολιάζεται ευρέως από την Τουρκία. Σίγουρα δεν αρέσει. Από την άλλη, δεν αρέσει βέβαια και η επίσκεψη που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και που κάνει γενικότερα σε χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Επίσης και οι συμμαχίες που επιδιώκει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όπως και η πρόθεση της Αθήνας να αγοράσει μαχητικά F-35 που ήταν κανονικά να τα πάρει η Τουρκία, όπως ξέρουμε. Όλα αυτά λοιπόν ο τουρκικός τύπος εδώ τα βλέπει τουλάχιστον ως προκλητικές ενέργειες της Ελλάδας. Και ότι η Αθήνα μαζί με τις συμμάχους της, η συμμαχία του κακού όπως μας αποκαλεί πλέον, αποκαλεί την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ, τα Εμμυράτα και την Αίγυπτο, βλέπει λοιπόν ότι αυτές οι χώρες, αυτή η συμμαχία, στενεύει τον κλειό γύρω από την Τουρκία. Ενόχλησε αρκετά, για παράδειγμα, η κίνηση του Πρωθυπουργού να πάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και δυσαρέστησαν οι δηλώσεις του εκείνη εκεί. Το δε θέμα για το ενδεχόμενο αγοράς F-35 από την Ελλάδα οδήγησε κάποιους στρατιωτικούς κύκλους εδώ στην Τουρκία να λένε ακόμη και ότι η Τουρκία θα αναπτύξει τους S-400 στο Αιγαίο για να αντισταθεί και να αποκτήσει υπεροχή απέναντι στην Ελλάδα, η οποία Ελλάδα είναι εκείνη που προκαλεί. Δεν άρεσαν επίσης ασκήσεις του Ισραήλ με την Κύπρο που χρησιμοποίησε F-35 ή που μέσα σε ένα μήνα αιγυπτιακές και γαλλικές φρεγάτες έκαναν δεύτερη κοινή άσκηση στη Μεσόγειο. Όλα αυτά λοιπόν, όπως είπαμε, η Τουρκία τα παρακολουθεί στενά και επαγρυπνεί. Έχουν ξυπνήσει, θα λέγαμε, πάλι κάποια ένστικτα άμυνας στην Τουρκία. Δηλαδή ότι η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή επιτίθεται και δυναμώνει διπλωματικά και στρατιωτικά και ότι η Τουρκία είναι σε θέση άμυνας. Άστε. Αυτή λοιπόν είναι η εντύπωση που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά εδώ στην Τουρκία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.